Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Κύριε Καργόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε ένα πολύ μικρό σχόλιο για την πολύ ωραία συζήτηση που είχατε πριν. Βεβαίως. Για το Αμερικάνικο Space. Μόνο βοηθήστε μας μόνο λίγο με την ακουστική του τηλεφώνου, γιατί δεν ακούγεστε πολύ καλά. Τώρα ακούγομαι καλά. Καλύτερα, ναι. Ωραία. Είναι πραγματικά κρίμα. Ίσως η χώρα που πρόσφερε το πιο προοδευτικό αστικό σύνταγμα, που ο επαναστατημένος λαός βάζει τη σφραγίδα του και λέει εμείς ο λαός. Έτσι ξεκινάει το Αμερικάνικο Σύνταγμα. Έτσι ακριβώς. Να φτάνει σε αυτό το χάλι τώρα, το χτεσινού debate, δείχνει ίσως πως ένα σύστημα ήταν ρωμαλαίο στην άνοδο του τι μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα και πού μπορεί να καταντήσει να βρίσκεται σε φάση τη ύψη του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Βέβαια, αντί να ασχολούμαστε με αυτά, το τι διδάσκουν στους μαθητές μας, δηλαδή, ασχολούμαστε με το αν θα είναι 15 τώρα, 20 μιας και το μαθητές. Μιας και το λέτε αυτό, γιατί αναφερθήκαμε και στην Αμερικανική Επανάσταση. Όταν ο Τζέφερσον έφτιαχνε την διακήρυξη της ανεξαρτησίας, αυτό ήταν ίσως το πιο προωθημένο, το πιο προϊακό, το πιο ουμανιστικό κείμενο στην ανθρωπότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι. Έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πού καταντάει τώρα. Το πιο προοδευτικό λόγο και πάλι αστικό σύνταγμα. Έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο λαός, εμείς ο λαός, πώς ο επαναστατημένος λαός βάζει τη σφραγίδα του στο Σύνταγμα. Μα μιλάμε για εκείνη τη διακήρυξη ανεξαρτησίας του ανθρώπου, τη διακήρυξη Τζέφερσον, Ουάσιγκτον κτλ. Που μιλάει για τους ανθρώπους που είναι πλασμένοι ίσοι. Που είναι αναπαλωτρίωτα τα δικαιώματα των ανθρώπων, που δεν μπορεί κανείς να παραγράψει δικαιώματα όπως η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας. Έτσι, αν θυμάμαι καλά δηλαδή τώρα από τα κείμενα. Και δείχνει αυτό την ανάπτυξη και τώρα στη σύψη το πού μπορεί να καταντήσει με τη χθεσινή συζήτηση, αυτό το χάλι που παρακολουθήσαμε. Βέβαια, ξαναλέω, είχε προηγηθεί δουλεία, Χειροσίμα, Ναπάλμ, Μακαρθισμός, ψυχρός πόλεμος. Έτσι πάει η σύψη, κατρακύλα, δεν έχει τέλος. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με αυτή την κίνηση της κυρίας Κεραμέως, πώς τη βλέπετε εσείς ως ΟΛΜΕ? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν είναι αστείο, υποκριτικό έως αστείο, το Υπουργείο Παιδείας να έχει ένα άγχος για το πώς θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες λόγω των καταλήψεων. Τη στιγμή που χάνονται χιλιάδες ώρες κάθε χρόνο, και τώρα που μιλάμε λείπουν 8.000 εκπαιδευτικοί σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να σας πω ένα παράδειγμα: πέρυσι στο σχολείο που υπηρετούσα, στο δεύτερο Λύκειο Γαλατζίου, η μισή Β' Λυκείου δεν πήρε βαθμό στο πρώτο τετράμινο στη φυσική και στη βιολογία. Γι' αυτό το χάλι της αναπλήρωσης δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση, πέρα 10 χρόνια είναι η αδιοριστία. Γι' αυτό το χάλι λοιπόν και για αυτές τις ώρες δεν αγχώθηκε, δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας. Τώρα, μιας και το είπατε, συγγνώμη, δεν θα μείνουμε σε αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και συγκεκριμένα στοιχεία. Μας έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, το αναφέρω γιατί είπατε Γαλάτσι. Ένα μήνυμα που λέει ότι ο δήμαρχος εκεί έστειλε συνεργείο, λέει, και έριξε την πόρτα του σχολείου στο έκτο Γαλατσίου, για να μην κάνουν, λέει, κατάληψη τα παιδιά. Και λέει ο κύριος Σπύρος εδώ που μας έχει στείλει το μήνυμα. Ότι εγώ, λέει, μία ρηγμένη πόρτα σχολείου ήξερα, εκπαιδευτικού χώρου, και αυτή του Πολυτεχνείου. Ναι, λοιπόν. Έχετε εσείς πληροφορηθεί κάτι σχετικά? Ναι, ότι υπάρχουν διάφορα από διάφορους πρόθυμους δημάρχους. Για το έκτο γυμνάσιο είχα μία πληροφόρηση μέχρι χθες ότι υπήρχε μία προσπάθεια εκεί πέρα να ανοίξουν το σχολείο. Δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, ότι πέρα από την υποκρισία της Υπουργού, τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο επίπεδο. Στην αρχή ξεκινήσαμε τρομοκρατία. Εισαγγελείς, αστυνομία έξω από τα σχολεία, απειλές, πρόθυμοι δήμαρχοι, αγανακτισμένοι εντός εισαγωγικών γονείς. Δεν έπιασε αυτό. Το συντρίψαν οι ίδιοι μαθητές με τις κινητοποιήσεις του. Τώρα μετά περάσαμε στο δεύτερο στάδιο της καταστικοφάντησης. Παρουσιάζαν τους μαθητές ως ψεκασμένους, ότι είναι ενάντια στη χρήση μάσκας. Μα τι λέτε τώρα, άλλοι τους είπαν φίδια και πίθηκους. Πίθηκους. Παρακολουθήσαμε τον Τραγέλαφο να περιγράφω στα ρεπορτάζ μου και τα κανάλια τώρα, ότι οι μαθητές κινητοποιούνται ενάντια στη χρήση της μάσκας και να παίζουν πλάνα από πίσω από χιλιάδες μαθητές από το μεγάλο συλλαλητήριο της προηγούμενης Πέμπτης που φοράγανε πειθαρχημένα όλη μάσκα. Δηλαδή, ζούμε καταστάσεις σουρεαλισμού. Αφού δεν έπιασε ούτε αυτό, τώρα πήγαμε στο άλλο επίπεδο της τιμωρίας. Δες και η υπουργός είναι η δασκάλα της δεκαετίας του 60, να βάλει σε τιμωρία τα παιδιά ή τους εκπαιδευτικούς με το να αναπληρώσουν αυτές τις χαμένες ώρες, υποτίθεται στις εκδρομές. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, μπορούμε να το πούμε. Και το χειρότερο ακόμα, σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός, οι εκπαιδευτικοί να κάνουν εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο είναι κλειστό το σχολείο και να βάζουν απουσίες στους μαθητές που δεν συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως. Είναι σαν να κάνετε εσείς μια απεργία στη δουλειά σας και να βάζουν τους συναδέλφους με εξ αποστάσεως εργασίας να σπάνε την απεργία. Μιλάμε για πράγματα απίστευτα. Πείτε μου κάτι, κύριε Καργόπουλο. Στην πλάτη 17 και 16 έχω υπόψη μου μία μελέτη, πείτε μου εσείς αν είναι ακριβής. Επειδή όλο αυτό γίνεται τώρα για τις χαμένες διδακτικές ώρες. Ότι ένα κενό να υπάρχει
σε ένα σχολείο καθηγητή. Αυτό σημαίνει για ένα μόνο κενό 21 χαμένες διδακτικές ώρες τη βδομάδα. Είναι από ακριβές. Από 21 ως 23. Αναπληρωτές δουλεύουμε από 21. Από 23 οι πιο νέοι συνάδελφοι και οι πιο παλιοί. Γιατί φτάσαμε να έχουμε και παλιούς αναπληρωτές πλέον, τέλος πάντων. Άλλος τραγέλαφος αυτό. 21 διδακτικές ώρες τη βδομάδα. 21 έως 23 διδακτικές ώρες τη βδομάδα. Εγώ θα πω 20. Για πείτε μου, πόσα είναι τα κενά αυτή την ώρα. 8.000 είναι τα κενά και να πω συγκεκριμένα στοιχεία. Για 8.000 δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια μαζί πέρσι είχαν δουλέψει 42.000 συνάδελφοι. Και εγώ μαζί ως αναπληρωτής. Τώρα έχει παροπροσλάβει το Υπουργείο 30.000. Στη σύνταξη βγήκανε 3.500. Χωρίς COVID, μόνο αν βάλετε τις συνταξιοδοτήσεις, έπρεπε να δουλέψουν 45.000 συνάδελφοι. Ξέρετε τι καταλαβαίνω από τα νούμερα που λέτε. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή από τα κενά τα οποία υπάρχουν μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουν χαθεί στις δύο εβδομάδες που έχουμε άνοιγμα των σχολείων 320.000 διδακτικές ώρες. Έτσι, και επειδή οι ώρες δεν είναι κάτι γενικό, σας λέω παραδείγματα. Υπάρχουν μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας που πέρσι ξεκίνησαν να διδάσκουν το Φλεβάρι. Σκεφτείτε τι γίνεται στα νησιά. Και αυτό το Υπουργείο που δεν έκανε ούτε έναν μόνιμο διορισμό στην γενική αγωγή, έκανε μόνο κάποιο στην ειδική. Που δεν ικανοποιεί καν το αίτημα, πώς να το πω. Που λέμε, ας πάρετε όλους τους αναπληρωτές σε μία φάση στην αρχή. Επιτέλους, δηλαδή αυτό το ψέμα που ακούμε από όλες τις κυβερνήσεις, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα θέσουν την πρώτη μέρα, επιτέλους να υλοποιηθεί μια φορά αυτή η δέσμευση. Δεν έκανε ούτε αυτό και τώρα προσπαθεί με μια τιμωρητική διάταξη να επιβάλλει συγγνώμη μια τιμωρητική διάταξη στους μαθητές, επειδή τάχα μου ενδιαφέρεται για τις χαμένες ώρες των μαθητών. Και ξέρετε ότι στην ψυχολογία του μαθητή, ξέρετε τώρα πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Επειδή είμαστε μάχημοι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις, να σας πω λίγο ένα παράδειγμα. Στο σχολείο που σας έλεγα πριν που ήμουν πέρσι, ξεκίνησαν τα παιδιά στη μέση χρονιά να κάνουν τα μαθήματα που σας είπα. Φέτος, η πρώτη ηλικία, το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα από την αρχή του καλοκαιριού, τα είχαμε πει και την άλλη φορά, μην κουράζουμε τον κόσμο, να διασφαλίσει έστω μία αίθουσα παραπάνω. Σε αυτό το σχολείο, στο δεύτερο γύρο Γαλατσίου, η πρώτη ηλικία είχε 98 μαθητές φέτος. Αίθουσα για πέμπτο τμήμα στην πρώτη ηλικία υπήρχε. Κάνει ένα αίτημα ο σύλλογος στη διεύθυνση και λέει: να φτιάξουμε 5 τμήματα, έχουμε αίθουσα, να έχουμε 20 μαθητές, 20 σε κάθε τάξη. Η απάντηση ήταν: έχει έλθει η κανονικότητα φέτος στην αρχή της χρονιάς σε 4 τμήματα. Με αποτέλεσμα να συγχρονίζονται 25 μαθητές σε κάθε τάξη και να υπάρχει αίθουσα άδεια κλειστή αυτή τη στιγμή. Που δείχνει την πολιτική απόφαση του Υπουργείου να μην δώσει ούτε ένα ευρώ, να προσλάβει ούτε ένα εκπαιδευτικό παραπάνω, προκειμένου να διασφαλίσει έστω και τελευταία στιγμή κάπως πιο αραιές, να το πω έτσι, τις τάξεις. Επειδή είναι η ώρα να παίρνει κανείς θέση, εγώ θεωρώ ότι όλες οι ώρες είναι τέτοιες. Και επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 333 τμήματα σχολείων, τα οποία είναι κλειστά λόγω κορονοϊού, και 150 συγκροτήματα, τα οποία είναι κλειστά λόγω κορονοϊού, και επειδή εγώ πιστεύω ότι η απόδειξη της αναγκαιότητας των κινητοποιήσεων των μαθητών, των 1.000 περίπου καταλήψεων της χώρας, προκύπτει ακριβώς από αυτά τα στοιχεία. Από το ότι 333 και 150 είναι κλειστά λόγω κορονοϊού, και επειδή είμαι με τους μαθητές και επειδή θεωρώ ότι είναι άθλοι και τυποτένιοι αυτοί που λένε τα παιδιά μας, τα 12χρονα, 14χρονα, 16χρονα, φίδια και πιθήκους, δηλαδή τα παιδιά που στο σύνολο της ζωής τους, αυτά τα παιδιά είναι γεννημένα μέσα στην κρίση, είναι παιδιά που είδανε μανάδες και πατεράδες τους να χάνουν τη δουλειά τους, είδανε αδέρφια τους και φίλους τους να μεταναστεύουν, ζήσανε και ζουν μέσα στην κατάθλιψη των μνημονίων και εμφανίζονται διάφοροι πολιτικοί αλήτες να τα αποκαλούν φίδια και πιθήκους. Και επειδή λοιπόν εγώ είμαι με αυτά τα παιδιά και επειδή αύριο θεωρώ ότι θα είναι χιλιάδες και χιλιάδες τα προπήλαια 12 η ώρα που ξαναμαζεύονται, αλλά και επειδή θεωρώ ότι πρώτα και κύρια αυτά τα παιδιά θέλουν να είναι ανοιχτά τα σχολεία, εσείς ως δάσκαλοί τους τι βλέπετε για να ανοίξουν τα σχολεία με τον τρόπο που επιβάλλει η περίοδος που διανύουμε? Καταρχήν λέμε ότι αύριο πρέπει να δοθεί μαζική απάντηση, αυτή θα είναι η απάντηση, στους εκβιασμούς και σε αυτές τις άφλιες δηλώσεις και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έχει πάρει και η ΟΛΜΕ απόφαση για τρίωρη στάση εργασίας προκειμένου να διευκολυνθούν και οι συνάδελφοι και οι μαθητές να κατέβουν στο μεγάλο συλλαλητήριο. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση έστω και τώρα να βγει και να απολογηθεί και να πει: ναι, εντάξει, δεν κάναμε κάτι όλο το καλοκαίρι που είχαμε το χρόνο να κάνουμε κάποια πράγματα. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά στην εκπομπή. Αλλά έστω και τώρα να ανοίξει τις κλειστές αίθουσες που υπάρχουν στα σχολεία. Να ανοίξει σχολεία που έχουν κλείσει.
να διασφαλίσει κάποιους χώρους που μπορεί, να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό, καθαρίστριες, εκπαιδευτικούς, να κάνει χιλιάδες τεστ, προκειμένου να μπορεί με ασφάλεια με αυτές να πάνε στο σχολείο. Και στο σχολείο είχαμε περίπτωση κρούσματος που με φέτος το έκλεισε ένα τμήμα. Γιατί κάποιος μαθητής είχε 10 τα πυρετό στον αγιασμό. Πόσοι μαθητές μπορούν να είναι ασυμπτωματικοί? Πόσοι μαθητές που είχαν 10 τα πυρετό δεν είχαν χρήματα να πάνε να κάνουν το τεστ? Σε ένα σχολείο που είμαι, μην πω τώρα το νούμερο, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μετανάστες. Δηλαδή, αν δεν κάνεις μαζικά τεστ στα σχολεία, στους εκπαιδευτές και στους μαθητές, πού θα κάνεις? Και ποιος έχει να δώσει το 60, το 80, το 100 να πάει να κάνει το τεστ? Αν μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα μόνο, έχουμε λίγο χρόνο. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Καρδόπουλε. Ναι, γιατί δεν μπορώ. Το έχω αποθυμένο από τότε που ήμουν μαθητής και συμμετείχα και εγώ σε καταλήψεις το 91 με τον Κοντογιαννόπουλο. Λοιπόν, όλη αυτή η κουβέντα περί υποκινούμενων μαθητών είναι μια αθλειότητα. Ξεπερασμένη αναχρονιστική. Δηλαδή ότι οι μαθητές είναι υποκινούμενα, ότι είναι χαζοί, μαϊμούδες, τους είπε, πολύ σωστά είπατε κάποιος. Και δεν γνωρίζουν τα συμφέροντά τους, δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι πολύ καλύτερο να είναι 15 στην τάξη και όχι 28, και τους υποκινούν κάποιοι για μικροπολιτικά ωφέλη. Να σας πω κάτι, κύριε Καρακόπουλε. Αν ένα συνδικαλιστής ή αν ένα κόμμα μπορούσε να κινητοποιήσει με τέτοιο τρόπο δεκάδες χιλιάδες παιδιά, αυτοί καλά. Που λένε ότι υπάρχουν υποκινητές δεν θα στέκονταν στην καρέκλα τους ούτε μισή ώρα. Θα πω τώρα την υποκρισία τους. Δίνουν χιλιάδες ευρώ αυτά τα κόμματα που τα λένε για να πληρώσουν διαφημιστικές εταιρείες, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, για να πάρουν την ψήφο αυτών των παιδιών το 17 στις εκλογές. Τότε όμως είναι όριμοι πολίτες. Όταν τους πάνε βόλτες στο Ευρωκοινοβούλιο με χιλιάδες λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθαγιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτοί οι όριμοι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν ως όριμοι πολίτες και ευρωπαϊκή συνείδηση. Το να κινητοποιούνται όμως για να ζητάνε το αυτονόητο, να έχουμε απαραίτητους καθηγητές, τον απαραίτητο αριθμό καθαρίστριες, αίθουσες, τότε είναι ανώριμοι και υποκινούνται από κάποιους άλλους. Λοιπόν, οι μαθητές που κινητοποιούνται και οι συνάδελφοι είναι αυτοί που θέλουν να κρατήσουν το σχολείο ανοιχτό. Αυτοί οι οποίοι ακολουθούν αυτή την πολιτική που έχουν τη αδιοριστία με τους χιλιάδες αναπληρωτές, με την υποβάθμιση του περιεχομένου που θα κάνουμε, ας κάνουμε μια άλλη συζήτηση κάποια άλλη φορά, ναι, του περιεχομένου των μαθημάτων, αυτοί οι οποίοι έχουν μετατρέψει το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο και αποκλείονται χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν τα χρήματα να τα απεξέλθουν, αυτοί θέλουν ένα κλειστό σχολείο. Κύριε Καρακόπουλε, εμείς θέλουμε ένα ανοιχτό σχολείο που με ασφάλεια θα μπορούν να πηγαίνουν οι μαθητές και να μαθαίνουν τους βασικούς νόμους που κινείται η φύση, η κοινωνία, να εξηγούν την πραγματικότητα, να συγκροτούνται ως ελεύθερες προσωπικότητες. Ευχαριστούμε αυτό πολύ, κύριε Καρακόπουλε. Κλείνοντας, να πούμε δύο πράγματα στα οποία νομίζω θα συμφωνήσουμε και εγώ και ο Νίκος και εσείς. Το πρώτο είναι ότι όσοι μαθητές, τουλάχιστον εγώ, μπόρεσα να δω σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ήξεραν άριστα εκπληκτικά ελληνικά και δεν είχαν καμία σχέση με την ξύλινη γλώσσα που στο παρελθόν ακούγαμε από νέους οι οποίοι ασχολούνταν με τον συνδικαλισμό. Πραγματικά διαμάντια είναι ό,τι είδα εγώ στην τηλεόραση, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες. Το πρώτο. Και το δεύτερο, στο οποίο θα συμφωνήσουμε, είναι ότι κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με επίκληση των διατάξεων του ποινικού κώδικα όταν αφορά ανήλικα παιδιά. Όχι, αφορά νεαρά παιδιά. Γιατί έγινε επίκληση διατάξεων του ποινικού κώδικα. Εκεί ήταν, κατά την γνώμη μου, το μείζον λάθος. Και βεβαίως και τα άλλα που είπε ο Νίκος. Αλλά δεν μπορεί ο βουλευτής να επικαλείται τώρα τον ποινικό κώδικα για να τα βάλει με τις πιστηρικές. Τεράστια εμπειρία ως δημοσιογράφη. Ξέρετε ότι η εκπαίδευση είναι ένας ευαίσθητος χώρος. Είναι αυτό που λέτε. Ότι δεν μπορεί να πηγαίνεις έτσι στα παιδιά. Λοιπόν, καλούμε για να κλείσουμε αυτό όλους τους συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς, αύριο να δώσουν δυναμική απάντηση. 12 η ώρα προπήλαια και Θεσσαλονίκη, 10.30 η Θεσσαλονίκη μας ακούει, επίσης 10.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.